Με καλό καιρό το προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων και στο Ηράκλειο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή μέρα φαίνεται σήμερα. Πιστεύω να αναπληρώσουμε τα χαμένα. Δεν ήταν πολύ καλή η χρονιά μέχρι στιγμής. Από τώρα και έπειτα ελπίζουμε. Μέχρι πρότινος ήταν πολύ παγωμένα. Έτσι. Τώρα πιστεύουμε ότι κάτι αρχίζει να κινείται. Θα πάρουν τα δώρα, όλα αυτά. Και... Ανάσταση δεν μπορώ να το πω γιατί είναι πολύ λίγες ημέρες. Για να έρθει η Ανάσταση πρέπει να σταθεροποιηθεί λιγάκι η αγορά. Δεν προλαβαίνουμε μέσα σε μια εβδομάδα, ας πούμε, να κλείσουμε όλες τις πληγές αυτές που έχουν ανοίξει. Αρκετοί πολίτες απόλαυσαν τη βόλτα τους στην πόλη, ενώ άλλοι προχώρησαν σε αναγκαίες αγορές. Είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, οπότε γιατί όχι. Θα κάνουμε τα ψώνια μας, τα δωράκια για τα εγγονάκια, θα δούμε το Ηράκλειο και πίσω στην Κύπρο. Και ένα καφεδάκι. Και οπωσδήποτε, οπωσδήποτε και μπουγάτσα. Τη τιμητική τους και φέτος έχουν τα μικρά παιδιά και τα βαφτιστήρια. Το θερμνόμετρο το αφαιρεί μου και για καφέ και για τα μικρά τα εγγονάκια να πάρουμε κάτι. Γιατί δεν τα βλέπουμε λόγω δουλειάς συνέχεια. Οπότε μας έμεινε μια Κυριακή ελεύθερη να τα κάνουμε όλα αυτά. Η γυναίκα μου είναι μέσα εδώ και εγώ περιμένω απ' έξω. Οπότε υπομονή, έτσι. Υπομονή. Έχετε πολλές ακόμα αγορές να κάνετε. Δεν ξέρω. Οπότε βλέπω πολλές χάλες εδώ. Ότι έμα έχω και ένα παιδάκι μικρό μαζί μου και ναι. Αυτό θα το δωρήσουμε. Για καφέ. Για καφέ. Την Κυριακή δεν ψωνίζουμε. Είναι αρχεία. Είχε πολύ κόσμο. Και σήμερα πάντως μπορεί. Και σήμερα, ναι, ναι. Ωραία είναι. Εσείς έχετε κάνει τις αγορές σας. Εγώ ακόμα. Είναι πολλές υποχρεώσεις. Ναι, εντάξει. Εγγόνια, πολλά. Να τονωθεί η κίνηση στην αγορά και να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα του πρώτου τριμήνου, ελπίζουν έμποροι του κέντρου, καθώς αρκετοί έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά από τις τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Όσο και αν λένε ότι τελειώνουν, δεν, στην ουσία δεν τελειώνουν. Το έργο είναι μισό. Έχει πέσει η επισκεψιμότητα του κέντρου. Δεν υπάρχει ο κόσμος. Βεβαίως, αφού υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να έχει απαξιωθεί το κέντρο του Ηρακλείου και να μην κατεβαίνουν οι άνθρωποι. Βέβαια, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη η κίνηση. Γενικότερα, υπάρχει, αν θέλετε, μια δυσπραγία. Ελπίζουμε από σήμερα, σιγά-σιγά, να μεγαλώσει η κατανάλωση. Όταν έχεις πέσει σε μια φουρτούνα μέσα, σιγά σιγά προσπαθείς να βγεις για να έρθει μπουνάζα. Εμείς είμαστε τόσα χρόνια σε μια θαλασσοταραχή και τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε το ξέφωτο. Ώρα 12.30 το μεσημέρι αυξήθηκε η κίνηση στη λεωφόρο δικαιοσύνης Δεδάλου 1866 και πέριξης πλατείας των Λιονταριών, ενώ στο εορταστικό κλίμα συνέβαλε η Φιλαρμονική, η οποία παρουσίασε στην Πλατεία Ελευθερίας το μουσικό της πρόγραμμα στο πλαίσιο λήξης των πολιτιστικών αγώνων του Δήμου Ηρακλείου. Από αύριο θα τεθεί σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Από Μεγάλη Δευτέρα ως Μεγάλη Τετάρτη, τα καταστήματα στο Ηράκλειο θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Τη Μεγάλη Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.